Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, καθίστε η επόμενη. Για περάστε στο σαλόνι μας. Να περάσουν οι Έλα, Σασάρα, λέγε τώρα. Είχε πάει στην Γεωροβίζο, πε μα τι δεν πέρασε. Δηλαδή, όλα τα παρασκήνια πρέπει να μα πει. Τα πίσω, γιατί πολύ ωραία. Θέλω να σου πω γιατί δεν κέρδισε Ηλιάδη. Ότι. Γιατί δεν κέρδισε Ηλιάδη. Γιατί. Γιατί ξέρω την έφαγε εσύ. Δεν έφαγα κανέναν. Δεν έφαγα κανέναν. Είπα τη γνώμη μου. Άντε, πάλι μην το αρχίσουμε, είναι βαρετό. Δεν είπα τη γνώμη για το τραγούδι, μην το ξαναπούμε. Λίγο πριν βγει στη σκηνή, έσπασε ένα καθρέφτη. Δικό Καλά, σχέδιο. Δεν είναι αυτό. Είδα να δεν θα βγει. 7 χρόνια δεν θα περνάει στην Eurovision η Ελλάδα. 7 χρόνια δεν θα βγει. Είναι αυτό που ξαναπεί. Ήταν ένα τραγούδι που δεν άγγιξε τον Έλληνα. Γιατί δεν είναι ελληνικό σύμπαν. Έστω σε καθρέφτη και δεν έχει ετοιμαστεί. Λένε ότι είναι 7 χρόνια γορσουζιά. 7 χρόνια Eurovision δεν θα πάει. Έγινε κομμάτια πριν. Άρα τα επόμενα 7 χρόνια μην ξανακατέψει την Eurovision. Πάντω να σου πω. Και σε ψάχνει και ο Γάθωνας. Γιατί με ψάχνει. Για την εκπομπή που του είπε. Να κάνουμε βραδινή εκπομπή. Είναι ωραία ιδέα, παιδιά, να κάνουμε. Γιατί, δεν είναι ωραία. Θα σας πάνε μέσα κατευθείαν. Και ο Αγάθωνας. Θα σας πάνε μέσα. Πάντως το θέμα είναι το εξής. Ότι άκουσε, ότι η σκηνική παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή της Αγγελικής Ηλιάδη. Ήταν πιο σεξ με το βρετάκο που έβαλε. Να κουνηθεί λίγο περισσότερο. Πόσο να κουνηθεί, να το βγάλει όλα. Είναι πάρα πολύ να πούμε. Εμένα με απογοήτευση απέργη. Εγώ να σας πω ότι τη Eurovision αυτή, το τελικό τέλος πάντων, το είδα με τον Γιώργο και την Ηλιάκη. Αμπα! Τους θάψανε όλους. Ήρθανε σπίτι, Ηλιάκη. Εγώ μένω στο σπίτι. Όχι, Ηλιάκη. Εγώ με φιλοξενεί εκεί σκορδάζω. Ένα που λένε, όπου ακούς φαγητό κάτσο, ακούς ξύλο μήνυμα. Είναι σπίτι. Τι. Είναι χειρότερη από το Λιάκα η Ηλιάκη. Το ξέρω, το έχω καταλάβει αυτό. Λοιπόν, Μέλα, τι έχουμε να δούμε τώρα. Να δούμε τις ανακοίνωσεις και τα τραγούδια, τις εμφανίσεις. Έχω πολλά να πούμε, έχω πολλά να θάψουμε. Παιδιά, και περιμένει και όλη η Ελλάδα. Με το γάνι πάλι. Τι. Ένα μην θάψουμε, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Τι να, έρχεται η, πώς τη λένε, η φοβερή στάρα αυτή. Η Ρουσλάνα. Ο γύρω Ρουσλάνα. Η Ρουσλάνα που ήταν κομμάτια. Εντάξει. Τρίκλεισε. Εγώ πάντω ο Καμαρίνη φρούτα έτρωγε. Η παιδί μου η, αυτή η Ελληνίδα το. Η Λέανδρο. Η Λέανδρο. Τι. Και τραγουδάει playback. Το τραγούδι το ίδιο. Τι τραγούδισε playback. Απρέτουα. Έτσι, το playback δεν έχει σώμα. Ήτανε φωνή κοσάρκο. Το απρέτουα ακουγόντουσα το scratch του δίσκου. Δεν ακουγόταν το scratch του δίσκου. Ελπίζω να έχει φύγει η Λέανδρο, να μην είναι εδώ. Γιατί παιδιά. Δεν την προστατεύσανε. Αυτό είναι το Μπορεί θέμα. Μπορεί να το ζήτησε εκείνη, όρι. Κοίτα, η οργάνωση, σαφώς επειδή πήγε η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα, ήταν καλύτερη από ό,τι πέρσι και πρόπερσι. Είχε όμως και εκεί. Δηλαδή η Βανδί ήταν εξαιρετική παρουσιάστρια. Γρήγορη ροή. Συγγνώμη, και ο Καμπουτζή δεν είναι πολύ καλός. Ο Καμπουτζή δεν τον έχουμε ξαναδεί, δεν τον κρίνουμε. Η Βανδί ήταν καινούργια. Δεν είχε άποψη, Γιώργο. Μα πήγε και είπε το παλιό τη playback με τα scratch, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Α, πρέπει να την ίδια φορά. Για κάτω λίγο, Γιώργο. Νομίζω ότι την πιάνει. Δεν είχε κάνει τα scratch όμω. Μα να σου πει. Προφανώ έτσι θα ήθελε η γυναίκα, αυτό θα πρέπει. Δεν φάνηκε, δεν ακούστηκε καλά όμω. Και η Παπαρίζου δεν την είχαν ντύσει καλά. Φαινόταν λίγο. Τι διοργάνωση, πώ να προσέξουν όλα, ρε παιδί. Είναι αλλιώς. Τι σου άρεσε. Τι μου άρεσε. Να σου πω ποια μου άρεσαν. Μου άρεσε αυτό που βγήκε. Πρώτον. Αγάθω, μου άρεσε πάρα πολύ ο Λεόν και η τέτοια που θεωρώ Georgina. Ότι όντως ήταν ο πιο μοντέρνος ήχος από τους τέσσερις. Αλλά για την Eurovision καλά κάναμε και στείλαμε αυτό. Τη γνώμη μου. Εννοείται. Και πήγε και πάρα πολύ καλά στη βαθμολογία η Τζορτζίνα με τον Λεόν. Πάρα πολύ καλά στη βαθμολογία. Έτσι. Δεν μ' άρεσε καλά, η αναπάντηκα καλά, δεν το περίμενε κανένα. Δεν μ' άρεσε η απέργη, ήταν απογοήτευση για μένα η απέργη. Και τον τίσο. Βγήκε σαν την αστερόεσα. Με τη σημαία με τα αστέρια. Ο Μητρόπουλος το έφτιαξε. Να πω κάτι. Καλέ ποιος σε... Οι μανατζαρέοι έχω πει κάνουν κακό στους καλλιτέχνες. Κάποιος σε είπε, η κοπέλα είναι μια σεξ κοπέλα. Βγάλε λίγο μπούτι κοπέλα με τους άλλους. Έβγαλε πλάτη με τα δύο. Έβγαλε δόντι. Έβγαλε δόντι. Μα την πλάτη έβγαλε δόντι, ναι. Με τα δόντια δεν γίνεται. Ούτε δόντι δεν είχε. Με τα δόντια δεν γίνεται. Σαν φωτός που δεν είναι μια Συγγνώμη, είναι ωραίο δηλαδή να πάει όλο. Δηλαδή πρέπει να πάει με το μίνι, είχε ένα πολύ καλό. Η Λεύκανση ήταν υπερβολική. Η Λεύκανση είναι δηλαδή έλεος τώρα. Είναι και πέθανε και με το φως στο τούνελ. Είναι και αρχισμένο το δόντι. Δηλαδή γέλαγε έτσι και με τριφλωνόμουν. Είναι στην οτροπία τη ότι δεν βγάζουμε γενικά. Όχι, γενικά δεν θέλει πολύ σεξι απέργη. Αυτό παρά είναι το λάθος. Η ίδια δεν θέλει. Εντάξει, είναι λάθος. Αυτό με το δόντι ήταν υπερβολικό. Το αποτέλεσμα αποδεικνύει. Να δούμε λίγο τι έγινε και μετά εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε. Η Παπαρίζου, με ρώτησες πριν τα φύγετε. Η Παπαρίζου δεν τέθηκε καλά. Αυτό ξέρεις τι, αν τον κρατάσει μία μέρα την Παπαρίζου. Η Ρουσλάνα, έχει η Ρουσλάνα έπρεπε να τσεκάρουν ότι δεν έχει πιει πριν βγει. Καλά. Με τι καλά. Γιατί εσύ άμα είπε. Παιδιά έπεφτε όλο το τέτοιο τώρα με δουλεύετε. Δηλαδή πρέπει να μας μέβεσαι επειδή είχαμε open bar. Να πω κάτι λίγο. Η Ρουσλάνα είναι γενικά από φύση της λίγο τρελή νομίζω. Εδώ δεν είναι για τρελή εγώ πάντως. Έχει χάσει από τότε που είχε βγει στην Eurovision. Ήταν πολύ πιο όμορφη. Πόσο χρονών είναι αυτή η γυναίκα. Δεν έχει ηλικία. Η άλλη Μαρίγια. Μαρία. Ένα μικρό βρώμικο.
Η Μαρίγα έχει σχέση. Η Μαρίγα έχει μια έτσι στιβαρή παρουσία. Τι άλλο. Είχε μια στιβαρή παρουσία η Μαρίγα. Πώς αλλιώς θα το χαρακτηρίσω. Πιο αντρουά δεν υπάρχει. Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Μακάρι Παναγία. Όχι, να ξεκινήσουμε. Μα δεν είναι τόσο ωραία αυτά που λες. Να ξεκινήσουμε. Τίζαρε ο Γιώργος, τίζαρε το. Έκανα, ναι. Έφυγε το πρώτο. Πρόμο. Αυτό που θα πω στην πορεία. Σάσα μου, με τι θα πει. Τρόμο έκανα. Τη στιγμή της ανακοίνωσης και της εμφανίσης των τραγουδιστών. Με ενημερώνουν ότι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ το μέλος της Κριτικής Επιτροπής, τον καταπληκτικό συνθέτη μας, τον κύριο Δημήτρη Κοντόπουλο, να έρθει και να παραδώσει, παρακαλώ πολύ, στην πρόεδρο. Στην πρόεδρο, παρακαλούμε. Την κυρία Βίκη Λεάνδρος. Δημήτρη. Το mini iPad μας έχει έρθει, Δημήτρη, και όχι με φάκελο, εξέλιξη, τεχνολογία. Ναι, ναι, εντάξει. Wow. Λοιπόν, κέρδισε αυτόν τον διαγωνισμό. Wow, number one. Alcohol is free. Eso de la copanari, remaspirante jamari. Yo estoy siguiendo los pitaki mumacria. Triqui triqui mía, me estás siguiendo a tía. Bobo que más traman esta amiga. Salados a mi rota, que os ves y me dan por la que flor y más traman ya grependa. Triqui triqui mía, me estás siguiendo a tía. Bobo que más traman esta amiga. Salados a mi rota, que os ves y me dan por la que flor y más traman ya grependa. Baby, love me, make you smile. Left your bottom for a while. Cause you're about to lose control. Na 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 na. One last kiss, one last kiss. My remind you what you miss. Don't deny, make it true. It won't break your heart in two. Ποιος μας βρίσκει και ζαρίζεται τρεκνίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ροτήρι και τα μάτσι τρεχαδίρι. Ποιος του έβαλε πιδάριο και φανεί. Ναι, πες εσύ κάτι να πω εγώ μετά και κάτι άλλο. Τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται δεν ήμασταν σε κρίση, υπήρχαν, έτσι, υπήρχαν χορηγοί με χρήματα. Η βραδιά αυτή ήταν πολύ πιο ωραία αυτό και που υπήρχαν χρήματα. Γιατί δεν ήταν από κασιδόκος και την ερωτήση. Και από την ΕΡΤ όμως η δουλειά που έγινε, είναι και ο Καλημέρης τώρα εκεί. Εντάξει. Και συγχαρητήρια να πούμε. Η βραδιά ήταν εκπληκτική. Δηλαδή και τηλεοπτικά είχε ένα ενδιαφέρον. Δεν βαριώσουν. Και ήταν και γρήγορο. Δεν βαριώσουν. Εγώ βαριέμαι όμως τώρα. Ο Μαρτάκης με τον άλλο. Δεν το θεώρησα ωραία ιδέα. Εγώ το θεώρησα πάρα πολύ. Και δεν βαρεθήκαμε. Ήταν πολύ γρήγορο όλο. Άσχετα αν σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε ένα ντουέτο, ήταν ωραία, ήταν ωραία, είχε ροή. Υπήρχε ένα δημιουργικό κομμάτι τέλος πάντων. Γιατί είναι σου Γιώργο, ήταν ωραία, όντως. Να μην πω τι γνώμη. Τι κάνουμε. Όχι, τι θέλεις να πεις. Δεν του άρεσε τη ροή. Τι θέλεις να πεις, Δημήτρη. Την καταρροή. Ποιο? Κάτι πες, δεν θέλεις να πεις. Γιατί η ροή ήταν γρήγορη, ήταν ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Από πριν κάτι θέλεις να πεις και σε διέκοψα. Για τα κομμάτια. Δεν ξέρω, Δημήτρη. Πάντως και στα backstage, η Κόζα Νόστρα με τον Αγάθωνα ήταν πιο ψύχρεμη, πιο cool. Τραγουδάγανε. Ήταν σίγουρη για την ηλικία. Είχαν στη συγκλέτη από πριν. Ενώ όλοι ήταν αγχωμένοι και λοιπόν, ήταν να πω μερικά πράγματα εγώ τώρα. Cool, πολύ cool. Πρώτον, η τηλεθέαση δεν ήταν καλή. Ήταν 25% χαμηλή τηλεθέαση και πολύ χαμηλή συμμετοχή στην ψηφοφορία του κόσμου. Δηλαδή ψήφισαν 58.000 άνθρωποι περίπου, 36.000 από μηνύματα και 22.000 από τηλέφωνα. Εντάξει.
Ναι, δεν ήταν δηλαδή χαμηλή. Είναι μια Ελλάδα όμως που ζει αυτά που ζει και δεν ασχολείται άλλο με την Eurovision. Δεν είναι κάτι κακό. Όλα πάνε αναλογικά. Έχω βέβαια άλλη άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω γιατί παίρνει και βάση. Δεν είναι και τις παρούσεις, Γιώργο. Και εμείς ψυχαγωγία κάνουμε. Δεν λύνουμε τα προβλήματα. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο που αφορά συγκεκριμένα. Είναι Eurovision. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει μεγαλύτερη σχέση. Βάζει στοίχημα ότι. Θέλεις από τώρα ότι ο τελικός θα κάνει νούμερα. Προφανώς θα κάνει. Λοιπόν, για τον ελληνικό τελικό. Σε όλα τα χρόνια, αφού ξέρεις πολύ καλά από τον Eurovision, δεν έκανε τόσα νούμερα. Δηλαδή, η βραδιά αυτή δεν είχε σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον. Φέτος είχε πιο πολλές χρονιές. Εντάξει, όντως. Από πρώτες είχε περισσότερες. Το ενδιαφέρον πηγαίνει στο τελικό. Ωραία. Δεύτερον. Ο τρόπος που παρουσίασε τα αποτελέσματα ήταν άθλιος. Δηλαδή, σε αποτέλεσμα ξέρουμε όλη τηλεόραση. Το χτίζεις λίγο, λες, να δούμε ποιος θα είναι. Αγωνία. Λίγο αυτό, να δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Δεν είχε καθόλου αγωνία. Δηλαδή πήγε, δεν την είχαν δασκαλέψει την κυρία... Την κυρία Λέανδρος. Την κυρία Λέανδρος. Πήγε η κοπέλα, είπε, εντάξει, κέρδισε αυτός. Εδώ δηλαδή το είπε τόσο ξαφνικά, που ακάθαρος δεν πήρε χαμπάρι ότι κέρδισαν. Αυτό το ξέραν αυτοί έτσι κι αλλιώς. Τι. Ήταν τόσο χαρούμενοι που το είχαν ποτίσει. Ναι, ρε, ο καθένας δεν πήρε χαμπάρι. Γιατί το είπε ξαφνικά η Λέανδρος, δεν πήρε χαμπάρι ότι. Έπρεπε να το χτίσουν λίγο. Πέρασε απαρατήρητο. Περνούσε και τίζερ, βρε Γιώργο. Ναι, ρε, Φέη, θέλει λίγο τηλεόραση κάνει. Θέλει λίγο κορύφωση. Λίγο κορύφωση. Το λέγανε ότι στο Twitter γράψαν ότι αν την παρουσίασε τη βραδιά ο Μικρούτσικος θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα στις 2 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ωραίο. Τι άλλο να πούμε τώρα, ξέρω εγώ. Παιδιά, η Φουρέιρα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και δίπλα στη Ρουσλάνα νομίζω ότι κάποια στιγμή την κάλυψε κιόλας. Ήταν πολύ καλύτερη. Ποια, η Φουρέιρα. Πολύ καλύτερη. Ήταν πολύ δυναμική. Και εμένα αυτή η ιδέα το ζούσε. Τα ντουέτα. Και η Ντέμι πολύ καλή ήταν. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις. Να πω κάτι άλλο εγώ. Δηλαδή, σας άρεσε ας πούμε η διασκευή του My Number One της Παπαρίζου. Όχι. Ήταν μοντερνιά. Και σε φανς δεν άρεσε. Σου άρεσε εσένα αυτό το πράγμα. Δεν μ' άρεσε. Να τα λέμε δηλαδή. Δηλαδή όλους αγαπάμε και είναι. Δεν είναι η Παπαρίζου τώρα. Η διασκευή. Η διασκευή του τραγουδιού πώς το τραγούδι έτσι. Ραπ. Τους Βέγκας. Δεν ήταν ωραίο. Αρνητικά. Και η εμφάνιση της κατά τα άλλα κούκλας και υπερταλαντούχας Παπαρίζου, για να μην παρεξηγηθώ, κούκλας και υπερταλαντούχας, δεν ήταν ανάλογη της προσωπικότητάς της. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν προσεγμένη εμφάνιση. Μόνο εγώ τα βλέπω αυτό δηλαδή. Δηλαδή για την ίδια δάμου και για την ελευθερία Λακύρου. Αλλά η ίδια δάμου και η ελευθερία Θερίου είναι αδιάφορες ούτως ή αλλιώς. Ενώ η Παπαρίζου είναι Παπαρίζου. Δεν έχουν σχέση με την Παπαρίζου με την ίδια δάμου και την. Πώς τη λένε. Δηλαδή συγγνώμη ρε παιδιά. Μην τα κάνουμε όλα σε ένα αυτό δηλαδή. Δεν είναι ίδιο μέγεθος καλλιτεχνικά η Παπαρίζου με την ίδια δάμου και την. Δεν είπα αυτό, αλλά απλώς επειδή τα ρούχα του σχολείου. Γιατί ήταν τραγικά αυτές οι δύο. Ωραία. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω με τον Διαμήνη πάλι. Αν μιλάω και δεν θέλετε να μιλάω.